Να είμαστε, ας το πούμε έτσι, πιο προσεκτικοί για να δούμε ότι ναι, είναι αμφίροπη η σειρά ή και ό,τι μπορεί να συμβεί. Διαμαντίδης φωνάζει pick and roll, φωνάζει τον πάγκο του Παναθηναϊκού pick and roll. Pick and καλά ήταν αυτό, 4-0. Παναθηναϊκός παρόντος πέσει πολύ καλή άμυνα. Διαμαντίδης έχει διάδρομο, πολύ εύκολα ένα καλά, το οποίο σε μεγάλο βαθμό ανήκει στον Νίκολα Μπέκοβιτς. Ενός αφετέρου βλέπω δύο παίκτες, τον Μπέκοβιτς αλλά και τον Περπέρεγλου, να έχουν πολύ μεγάλη ενέργεια στην άμυνα και ειδικά... 9-0 με καλό... Είναι... Συμβαίνουν αυτά. Και το χειροκρότημα του κόσμου δείχνει επίσης οριμότητα εντός και εκτός παρκέ για τον Παναθηναϊκό, διότι ξέρει ότι κάποια στιγμή τη δουλειά θα γίνει. Ίσως θέλει να ανοίξει το ρυθμό, να τρέξει λίγο περισσότερο, γιατί βλέπει ότι στο set play δεν βρίσκει λύση η ομάδα του. Ελεύθερο τρίποντο του Διαμαντίδη. Φοβερή εκτίμηση της επίθεσης. Και από ό,τι φαίνεται ότι και στην... Μπατίστ. Διαμαντίδης, ένα ακόμα τρίποντο και αυτό βρίσκει το στόχο του. Σε φορική δίπλα στο Διαμαντίδη, παίρνει το screen. Ελεύθερο τρίποντο για τον Τέπιτς και αυτό. 21-5 γιορτή από τα 6-25 για τον Παναθηναϊκό του χώρου Σπανούλης, περνάει από τα screen. Συνεργασία με τον Μπατίστ, φοβερή φάση. Οπόπο, αυτό είναι το μπάσκετ. Αυτό είναι. Επέμεινο Σπανούλης, τρίπλαρε, έκοψε τον Μπατίστ και την κατάλληλη στιγμή υπέροχη φάση. Και αυτό είναι και το θεαματικό τροματικό του Μπούλης Καλάφη. Δείχνει μια χαλάρωση, μια έλλειψη δυναμικής και εδώ πέρα πάλι Σταρτσαρίς διαβάζει την άμυνα. Το rebound από τον Μιλένκο Τέμπης και αφού μιλήσαμε για Πανελλήνιο, πάμε και στον πάγκο του Πανελλήνιου, στο Χαράλαμπο Σαραντινάκη, αφού καρφώσει. Δύο πόντι είναι και αυτό, αλλά το κάρφωμα έχει την άλλη. Έχει και ρόλο. Αυτό μέχρι στιγμής δεν πέτυχε, αλλά ωραίο, καλά. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να φτάσει το καλάθι από ό,τι φαίνεται το Πανελλήνιο. Να του σε ζώνη, 2-1-2. Και στην επίθεση, αν παίζει ζώνη ο Παναθηναϊκός, θέλει γρήγορες πάσεις και κίνηση. Βλέπετε πόσο ακολουθούσε ο Σταρτσαρίς. Δεν έχει σουτάρει καθόλου. Σπανούλης εκτελεί γρήγορα για 3-36-15. Θα πρέπει στο εμίχρονο οι παίκτες του Πανελλήνιου να θεωρήσουν. Η διαφορά είναι 7 στα 12. Σπανούλης περνάει εκ το Μπουγιούκα, πατάει, στέκεται στον αέρα, υπέροχο καλά και πολύ πολύ δύσκολο. Το μπάσκετ, όπως λένε οι Αμερικανοί πολύ συχνά και συμφωνώ μαζί τους, είναι για τον κόσμο. Δηλαδή πρέπει να προσφέρεις στον κόσμο το καλύτερο μπορείς, όπως εδώ το κάρφωμα. Όπως εδώ το κάρφωμα του... Ακριβώς. Για τον κόσμο βλέπουμε, μεταδίδουμε εμείς μπάσκετ, οι αθλητές παίζουν, οι προπονητές κοτσάρουν, γιατί αν δεν θα το κάναμε σπίτι μας. Ακριβώς. Γύρισε γρήγορα ο Πανελλήνιος, αλλά ήταν σπουδαία και πάλι άμυνα του Διαμαντίδη. Ποιος προτιμά το Φώτση, έχει διάδρομο. Καλάφ και φάουλ. Ναι, καλάφ και φάουλ, βεβαίως. Βλέπετε εδώ, εδώ είναι το φάουλ. Στην προσπάθεια για καλάφι. Διασκευή του. Ενυπνώσει άμυνα. Εδώ είναι από τις λίγες φορές θα μου τρέψει να μην δω στην Διαμαντίδη, αλλά στην άμυνα που κόλλησε και δεν ακολούθησε κανέναν. Και άμυνα αυτού του παιδού. Διαμαντίδης, διαφορά σταθερά σε double score. Νίκολας για τρεις, απίθανο, γιατί, διότι, πιθανό μάλλον, διότι είπαμε ότι μετά από αυτόν τον καταραμένο σηκώθηκε και μίλησε με πιο έντονο ύφος. Αν και νομίζω τώρα επανέρχεται ο φυσικός. Έγινε παγίδα στο πικερό, να το inside παιχνίδι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Όπως μας είπε ο Δημήτρης, πολύ σωστά. Οι δύο ομάδες θα ξανασυναντηθούν την Τρίτη και αυτό τον αγώνα ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Το καλάθι μετρά. Παρά την προσπάθεια του. Θεό και ωραία στην Week Side είναι σε βοήθεια ο Φώτσης. Πανούλης πατάει και εκτελεί για 2. 67-37. Καλύτερα από όλους μας βεβαίως, αφενός, αφετέρου. Έχει ένα πολύ καλό δάσκαλο τον Μπράντοβιτς, ο οποίος σίγουρα θα τον συμβουλέψει με τον καλύτερο τρόπο και θα τον βοηθήσει. Χωρίς τους υπολείπους είναι πάντα το φαγητό που είναι, έχει παλάτι, αλλά και λίγο παραπάνω αλατάκι. Χρειάζεται. Μας αριστημένοι. Και είναι και καιρός στο ελληνικό μπάσκετ επιτέλους να βγάλει και νέους παράγοντες. Καλοί άνθρωποι προσφέρανε, αλλά νομίζω ότι και ο Σερμαντίνη στη γωνία για τον Τσαρτσαρή. Ένα ακόμα ελεύθερο τρίποντα αυτή τη φορά είναι αυτό το οποίο ζητούσε ο Κώστας Τσαρτσαρής. Hoop.gr, τον αγώνα των Lakers με τους Phoenix Suns, δεύτερος τελικός της Δύσης. Ο Διαμαντίδης αποφάσισε να κάνει κάτι που δεν το συνηθίζει. Για πολύ γρήγορη εκτέλεση μετά το pick and roll. Έτσι έχει περάσει άσχημο απόγευμα. Κόβεται ο Όστοιτς από την πολύ καλή άμυνα του Τσαρή που είναι του παιχνιδιού αυτού.
Νέα άμυνα. Ο γενικός κατέβηκε 2-3 φορές και ο Τέπιτς μπορεί να τελειώσει με κάρφωμα. Κομποδιέτας όμως τον ακολουθεί. Εγώ θα έλεγα σε αυτή τη φάση ότι ο Τέπιτς θα πρέπει να πάει πιο γρήγορα στο καλάθι. Το τέλος του. Νέα καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζονται οι καλές άμυνες. Η παλιά μάλλον καλή άμυνα του Παναθηναϊκού δεν είναι νέα.